από τα στοιχεία τα οποία όλοι, με τα οποία όλοι ήρθαμε αντιμέτωποι, τα στοιχεία των exit polls, αλλά αυτό που σας λένε είναι ότι τελικά βιαστήκατε να πανηγυρίσετε και δεν σας βγήκε αυτό το οποίο θέλατε. Ε, καταρχήν δεν θα συμφωνήσω με το ότι βιαστήκαμε εμείς να πανηγυρίσουμε. Επειδή έχω εικόνα και είχα και την ευθύνη να είμαι και στο δικό σας κανάλι την ώρα των exit poll, mm -hmm. ε, και επειδή είχαμε και τις επικοινωνίες που έπρεπε να έχουμε μετά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία είχαμε μια δημόσια παρουσία κατά την αρχή της χθεσινοβραδινής ε, εξέλιξης ε, δεν υπήρχε κανένας πανηγυρισμός. Ε, υπάρχει βέβαια και σήμερα μια χαρά και μια ευχαρίστηση διότι έχει συντελεστεί στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μια ιστορική ανατροπή, μια ιστορική αλλαγή. Ε, για πρώτη φορά ένα συνδυασμό υποστηριζόμενο από την αριστερά μπαίνει στο δεύτερο γύρο και στην περιφέρεια και, στην, και στον πρώτο δήμο τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό ε, θα καταγραφεί ω μια μεγάλη νίκη την επόμενη Κυριακή. Θα ήθελα να σημειώσω μόνο ότι και το Γαβρίλητο το Οι δημοσκοπήσεις τον βρίσκανε τρίτο μέχρι και λίγο πριν το άνοιγμα της κάλπης, αλλά και τη Ρένα τη Δούρου, τη βρίσκαν καθαρά πολύ πίσω από τον κύριο Σγουρό το λίγο πριν. Το περιμένατε εσείς αυτό το αποτέλεσμα της κάλπης. Εμεί εμείς τη βλέπαμε τη δυναμική και στις δύο αυτές τις υποψηφιότητε. Ε, δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις που να αποτυπώσουν αυτά τα περάσματα τα οποία φαίνεται ότι και τις τελευταίες μέρες ε, ενισχύθηκαν. Ε, νομίζω όμως ότι βάζουν τη σφραγίδα τους και αν δείτε και είναι και λογικό να μονοπολούν το δημοσιογραφικό και πολιτικό ενδιαφέρον οι, οι κεντρικέ μάχε των δημοτικών εκλογών. Να. Και ήταν και τα αποτελέσματα αυτά τα οποία εξανάγκασαν τον κύριο Σαμαρά να κάνει ε, εκ νέου μία δήλωση, εχθέ το βράδυ, ότι διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα. Αν ναι, πρέπει φτάσουμε αυτή στην πολιτική στιγμή... σταθερότητα και στο να ολοκληρώσω. Ενδεχόμενο... Δεν θα αποφύγω κανένα ερώτημα. Άρα μπαίνουμε, εκλογών. Μπαίνουμε, μπαίνουμε αυτή τη στιγμή ε, στην τελική ευθεία για τι ευρωεκλογέ, οι οποίε, όπω εμεί λέμε, θα είναι το δημοψήφισμα για το μνημόνιο που δεν έγινε ποτέ, επειδή υπήρξαν αυτέ οι παρασκηνιακέ διαδικασίε. Και, και κάπω έτσι θα ξεκινήσει η δική σα στρατηγική αυτέ τι ημέρε, ενώ πηγαίνουμε στι ευρωεκλογέ. Ένα, πολύ μικρό σχολείο θα έρθω σε εσά, κύριε από τον κύριο Παπά. Από το αποτέλεσμα του 12 όμω, υπάρχει πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει λάθο όποιο νομίζει ότι η ακτινοβολία του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τα ποσοστά που κατέγραψαν τα περιφερειακά ψηφοδέλτια. Αν κάποιο Τη στιγμή, για παράδειγμα, ισχυριστεί ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, στην κεντρική Μακεδονία είναι αυτά, θα διαψευστεί εκτρά τι αμέσω επόμενε ημέρε. Ε, νομίζω όμω ότι εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων οι οποίε θα χαρακτηριστούν το μη. Κύριε Παμίκο,